Στον πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, κατόπιν τη επεισοδιακή συνέντευξη τύπου των Όλαφ Σόλτ και Μαχμούντα Μπας, κατά την οποία ο Παλαιστίνιο Πρόεδρο έκανε λόγο περί 50 ολοκαυτωμάτων του Ισραήλ σε βάρο των Παλαιστινίων, με το γερμανό καγκελάριο να μην απαντά και να κατακεραυνώνεται από πολιτικού και τον τύπο. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέφεν Χέμπερστραϊτ, ανέλαβε σήμερα Τετάρτη την πλήρη ευθύνη για το χθεσινοβραδινό επεισόδιο στη γερμανική καγκελάρια. Λυπάμαι πολύ. Δεν ήμουν αρκετά προσεκτικός και δεν αντέδρασα αρκετά γρήγορα. Αυτό ήταν το λάθος μου και γι' αυτό πρέπει να αναλάβω την ευθύνη, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Στραϊτ, ο οποίο το βράδυ τη Τρίτη, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, έσπευσε να κηρύξει περαιωθήσα τη συνέντευξη τύπου έπειτα από τέσσερι ερωτήσει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, χωρί να δώσει την ευκαιρία στον καγκελάριο να σχολιάσει τι δηλώσει αρμπά. Φεύγοντα, ο Όλαφ Σόλτ του επισήμανε, δήλωσε ο κύριο Χέμπερσραϊτ, ότι βιάστηκε λίγο και ότι θα ήθελε να είχε πει κάτι παραπάνω. Ο καγκελάριο λυπάται που δεν μπόρεσε να παρέμβει για δεύτερη φορά στη συνέντευξη τύπου και να αντιδράσει διαφορετικά στου ισχυρισμού του Παλαιστίνου ηγέτη. Ωστόσο, το έκανε πολύ γρήγορα μετά. Επέμεινε ο εκπρόσωπο, ο οποίο δέχτηκε σήμερα καταιγισμό σχετικών ερωτήσεων κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο Όλεφ Σόλτ είναι εξοργισμένο και αποτροπιασμένο από τι απερίγραπτε δηλώσει του Μαχμούντ Αμπάς, είπε ο Στέφεν Χέμπερστράιτ, προσθέτοντας ότι η σχετικοποίηση του ολοκαυτώματο είναι εντελώ απαράδεκτη και το να γίνεται σε γερμανικό έδαφο είναι ασυγχώρητο. Ακόμη και πριν όμω από την επίμαχη δήλωση του κ. Αμπά, είχε γίνει εμφανή η διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών όταν ο Παλαιστίνιος ηγετής αναφέρθηκε σε σύστημα Apartheid από το Ισραήλ, ο κύριος Σόλτς απάντησε ότι δεν υιοθετεί τον όρο Apartheid και δεν θεωρεί ότι περιγράφεται έτσι η κατάσταση. Ενώ τάχθηκε και κατά τη σκλήρου ένταξη των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Έθνη, όπου σήμερα έχουν καθεστώ παρατηρητή. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλή τη Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία στο Βερολίνο εκλήθη στην καγκελαρία, όπου, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, του κοινοποιήθηκε πέρα από κάθε αμφισβήτηση η θέση τη γερμανική κυβέρνηση. Ο καγκελάριο αναμένει από τον κύριο Μπας να αναγνωρίσει χωρί επιφυλάξει τη μοναδικότητα του ολοκαυτώματο. Τόνισε ο Στέφεν Χέμπερστράιτ και σημείωσε ότι ο εκτροχιασμό του Παλαιστίνου Προέδρου ρίχνει μια σκοτεινή σκιά στι σχέσει τη Γερμανία με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.